η αστική τάξη της τουρκίας εντείνει την επιθετικότητά της γκριζάροντας χωρικά ύδατα και ένα αέριο χώρο με διαρκείς παραβιάσεις παράνομες ναύτες, στρατιωτικές ασκήσεις και απειλές ενώ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εμπλέκεται στους ανταγωνισμούς ως σημεοφόρος των ευρωατλαντικών σχεδιασμών στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία προσπαθεί να ξεπλύνει τον επικίνδυνο ρόλο των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλλιεργεί τον εφησυχασμό. Όσε επικριτικέ διατυπώσει για τον Ερντογάν και αν περιλαμβάνουν οι εκθέσει Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζονται από το δεδομένο ρόλο στρατηγικού εταίρου που αποδίδουν στην Τουρκία, φωτογραφίζοντα την Ευρω... ευρωνατοϊκή διευθέτηση σε Αιγαίο για συνεκμετάλλευση καθώ και το διχοτομικό σχέδιο στην Κύπρο, προκειμένου να μοιραστεί η πίτα τη ενέργεια. Προκαλούν δε μεγάλα ερωτηματικά θολέ αναφορέ στην έκθεση για επίλυση διμερών διαφορών που εκκρεμούν, για μη νομικέ και στους άμεσους γείτονες, όσον αφορά χερσαία, θαλάσσια σύνορα και ένα αέριο χώρο. Η λαοί επιβάλλεται να είναι σε τιμότητα με πάλι ενάντια στον εθνικισμό και τα εμπεριληστικά σχέδια Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ και αστικών τάξεων.